Εδώ είμαστε. Ακόμη ένα αντάμωμα μέσω των συχνοτήτων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπου κι αν σε συναντάμε, στην Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο και σήμερα. Και ακόμη μια φορά που βρισκόμαστε στο στούντιο Ε του Ραδιομεγάρου. Για να χωρέσει μια μεγάλη παρέα. Και σήμερα στη φροντίδα του ήχου μαζί μας Κώστας Γιανακόπουλος, Νίκος Θεοδωρακόπουλος. Ενώ στο ένα από τα μικρόφωνα η Δήμητρα Κόχυλα, που απόψε μαζί με όλους εσάς θα σιγοψιθυρίσουμε τραγούδια αγαπημένα, τραγούδια δικά μας. Δύο ώρες με μελωδία, λόγια και μοναδικές ερμηνείες. Δύο ώρες μουσικής. Μουσικής που τόσες φορές έχουμε πει ότι δεν έχει σύνορα. Με μελωδίες που σε μαγεύουν, λόγια που σε κερδίζουν και ερμηνείες που απλά σε καθυλώνουν. Εκείνες που ταυτίζονται με γλυκές αλλά και πικρές στιγμές, που γίνονται ένα με αναμνήσεις και όνειρα. Ερμηνείες ή ερμηνευτές που εισβάλλουν μια μέρα εκεί στα καλά καθούμενα, μέσα στο σπίτι σου, στο αυτοκίνητό σου, ανάμεσα στις παρέες σου. Και αν και ακάλεστοι, γίνονται απαραίτητο στοιχείο της συντροφιάς. Έρωτας και ραυνοβόλος. Έτσι με είχε κερδίσει και εμένα με τις ερμηνείες της η απόψινή μας καλεσμένη. Μέχρι που ένα βράδυ πριν αρκετά χρόνια μπήκα σε ένα μαγαζί στέκι στη Θεσσαλονίκη. Ήταν νομίζω η πρώτη ή η δεύτερη φορά που πήγαινα εκεί, πριγκιπέσα. Άνοιξα λοιπόν την πόρτα και εκείνη ήταν στο πάλκο, κάνοντας εκείνη τη στιγμή πλάκα για την προσπάθειά της να κόψει το τσιγάρο. Κάτι που δεν το κατάφερε. Μου άρεσε πολύ εκείνο το στιγμιότυπο. Βολεύτηκα λοιπόν με την παρέα μου σε μια γωνιά, μέχρι που άκουσα τις πρώτες νότες. Μουσική Δημήτρη Λάγιου, και κατάλαβα ότι θα ακολουθήσουν τα λόγια του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Βρήκα μια άδεια καρέκλα στην άκρη του πάλκου και κάθισα. Και με ένα μαγικό τρόπο, χωρίς καμία άλλη αντίδραση, τα δάκρυα κυλούσαν έτσι απλά. Και μόλις εκείνη τελείωσε το τραγούδι της, κατέβηκε από το πάλκο και μου έδωσε μια πολύ σφιχτή, δυνατή, ανθρώπινη αγκαλιά. Έτσι δεν ήταν πια μόνο η ερμηνεία της που με είχε κερδίσει, ήταν πια και ο ίδιος ο άνθρωπος. Δικός μου άνθρωπος πλέον. Έτσι λοιπόν, με μια τέτοια αγκαλιά, μεγάλη και αληθινή, από τη δική μου πλευρά τώρα, υποδέχομαι σήμερα τη φωτεινή Βελεσιώτη και την όμορφη παρέα της εδώ, στην ελληνική ραδιοφωνία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Αυτή την όμορφη παρέα, τους συνεργάτες σου. Τα λατρεμένα μου παιδιά. Τα λατρεμένα σου παιδιά. Το Διονύση Μακρύ στον μπάσο. Τον Γιώργο Καραμφίλη στον μπουζούκι, τον Τζουρά και τον Μπαγλαμά. Τον Νίκο Παπαναστασίου που είναι ο μαέστρος μας στο ακορντεόν και στο πιάνο και στο τραγούδι. Και τον Σωτήρη Μπαλά στο τραγούδι και στην κιθάρα. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Ήταν δύσκολο, γιατί είσαστε αϊκίνητη ομάδα. Δεν σταματάτε. Και όχι μόνο. Τι είναι αυτό? Είναι, άλλοι είναι βόρειοι και άλλοι είναι νότιοι. Αυτό είναι το θέμα. Είναι και αυτό. Πού να σμίξουμε. Κάποιοι ζουν στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι ζουν εδώ. Και ταυτόχρονα όλοι μαζί είσαστε παντού. Είσαστε σε όλη την Ελλάδα και συνέχεια. Ναι, τι να κάνουμε. Πρέπει να. Και μπράβο. Αυτό που εμείς νιώθουμε μεταξύ μας πρέπει να το δώσουμε και σε άλλους ανθρώπους. Και επειδή η περιφέρεια δυστυχώς δεν έχει την πολυτέλεια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, πρέπει να πάμε εμείς εκεί. Το έχουν ανάγκη οι άνθρωποι, δεν το πάρα έχουν. Πολύ μεγάλη. Και θυμάμαι μια κυρία στην Κομωτινή,
Δεν είχε έρθει στο live που είχαμε την προηγούμενη βραδιά. Μια μάζοξη, καφέ πίναν. Αχ, μου λέει, κυρία Βελεσιώτου, να πάτε πιο συχνά στην τηλεόραση να σας βλέπουμε. Ναι. Που εγώ απέφευγα την τηλεόραση. Mm-hmm. Και μου έδωσε ένα μήνυμα που θα ρίσκε, με αφύπνισε, ότι είναι όντως έτσι. Εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Βέβαια. Αλλά κάποιοι άνθρωποι διασκεδάζουν μόνο με αυτό. Προτίμησες όμως να πηγαίνεις ζωντανά εκεί. Ναι, ναι. Να είσαι στην τηλεόραση. Στην πορεία, ναι. Σωστά. Σωστή έτσι. Επιλογή, νομίζω. Ναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Όχι, την έχουν την ανάγκη. Αλλά εσύ έχεις ζήσει χρόνια στην περιφέρεια, σωστά. Βέβαια. Ζούσα για πάρα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Οπότε. Και εγώ ήμουν εκτός. Έξω από τη Θεσσαλονίκη. Έξω, σε χωριό, ναι. Ναι, σε χωριό. Ναι. Περιμένοντας έτσι. Προσπαθώντας να κανονίσουμε αυτή τη συνέντευξη και έτσι να παίξουμε και ζωντανά εδώ στο στούντιο Ε, διάβασα πάρα πολλά για τη Φωτεινή. Το λέω σε εσάς που δεν το λέω σε εκείνη. Και υπάρχουν πράγματα που δεν ήξερα και πραγματικά με εντυπωσίασαν και θέλω να τα μοιραστώ, γιατί μπορεί να σε αγαπάμε, να σε ακούμε, να είσαι μέσα στα σπίτια μας, να μιλάς όχι πολύ, αλλά δεν απέχεις και τελείως. Δηλαδή, μας έχει συστηθεί. Αλλά υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Και είναι όμορφα στιγμιότυπα και πολύ ανθρώπινα. Και είναι νομίζω και αυτά που τελικά χαρακτηρίζουν αυτό που είπα, αυτή την αγκαλιά που μας δίνεις, ακούγοντας τις ερμηνείες σου. Οπότε, θα θέλω να σε ρωτήσω κάποια πράγματα για αυτή την πορεία. Η οποία ξεκίνησε. Εύκολα όμως. Εύκολα. Εύκολα. Όχι, έτσι. Εύκολα. Έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι είσαι μια ερμηνεύτρια. Και μια καλλιτέχνης που έχει περάσει από αυτό το κομμάτι που λέγεται εκπαίδευση. Ναι. Το οποίο το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα ήταν το πιο σημαντικό, νομίζω. Βέβαια. Και νομίζω ότι το βλέπω και με τους συνεργάτες σου αυτό, πώς τους αντιμετωπίζεις. Το βλέπω αυτό το νιάξιμο. Όχι σαν μαθητές, σαν παιδιά μου. Σαν παιδιά. Αυτό, ναι. Αυτό. Μα διαβάζοντας πράγματα που έχεις πει και για το κομμάτι, το πώς αντιμετώπιζες τις τάξεις σου, δεν τους αντιμετώπιζες σαν μαθητές. Σαν παιδιά σου τους αντιμετώπιζες. Ναι, θεωρώ ότι είμαστε ισότιμοι άνθρωποι. Ήταν ένα όνειρο αυτή η πορεία που ακολούθησες αφού έκλεισε εκείνος ο κύκλος στον οποίο θα ξαναγυρίσεις? Όχι, καλέ. Όχι. Ποιο όνειρο? Ούτε στα καλύτερα όνειρά μου δεν θα μπορούσα να το φανταστώ αυτό. Αλλά εντάξει, μου ήρθε. Δεν είχα καταλάβει. Ήταν το δώρο της ζωής μου. Δεν είχα καταλάβει ότι παρότι πριν φύγεις από την εκπαίδευση και πριν εμείς σε μάθουμε, είχες ξεκινήσει ήδη και έπαιζες. Πολλά από χρόνια. Το 83. Ναι. Με μία. Ουσιαστικά και τότε είχες ξεκινήσει και έλεγες ρεμπέτικα. Μόνο ρεμπέτικα. Έτσι το ξεκίνημά μου. Έτσι. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν μόνο ρεμπέτικα. Μέχρι... Τι ήταν αυτή η κομπανία? Εντάξει. Κάποιοι φίλοι που με ακούσαν σε ένα πάρτι να παίζω κιθάρα και ξέραν ότι κάποιοι άλλοι φίλοι τους ψάχναν τραγουδίστρια και πρότειναν εμένα. Τους λέω: πάτε καλά. Και με πείσαν κάποια στιγμή και πήγα. Σε τι ηλικία δηλαδή? Για το 83. Δεν την κρύβεις, το ξέρω, όχι. Το έχω καταλάβει. 25. Ήσουν Θεσσαλονίκη. Ναι. Ναι. Και από ό,τι κατάλαβα, το σπίτι δεν ήταν πολύ. Δεν υποστήριζε πολύ αυτή την επιλογή, σωστά. Α, βέβαια. Ο πατέρας μου ειδικά ήταν κάθετος. Δεν ήθελε να ακούσει ότι εγώ τραγουδάω. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Κρυφά το έκανα. Πέραν του γεγονότος ότι αυτό το θεωρώ λίγο φυσιολογικό. Να μην θέλει ο μπαμπάς την κόρη του να γίνει τραγουδίστρια. Μου έκανε εντύπωση όμως ότι δεν ήθελε να γίνεις και γυμνάστρια. Α, βέβαια. Ήταν τα πολλά απαγορευτικά που δέχτηκα. Πολλά απαγορευτικά. Ναι, ναι. Δεν σα... Εγώ τα έκανα όλα. Δεν έγινε γυμνάστρια, έπαιζα μπάσκετ. Ναι. Αυτό, ούτε αυτό το ήξερα. Ναι, με Βούλα Πατουλίδου. Ακριβώς. Στην ίδια ομάδα, συμπαίκτριες. Για θύμισέ μου την ομάδα. Αρμενική ήταν η ομάδα. Μπράβο, ναι. Η Βούλα ήταν 16 χρονών τότε όταν την γνώρισα. Και βέβαια δεν είχε ιδέα από τον μπάσκετ, ήξερε μόνο στίβο. Και όταν έπιασε την μπάλα στα χέρια της, στον πρώτο αγώνα, στην πρώτη επίθεση, πήγε και να σουτάρει στο δικό μας καλά. Αυτό βέβαια ήταν υπέροχο, γιατί ακόμα το θυμόμαστε τη Βούλα και γελάμε. Ωραία. Ναι. Και έτσι ξεκίνησα σε 25 χρονών, σπουδάζοντας στη Θεσσαλονίκη, να τραγουδάς σε μικρά μαγαζιά και αυτό κράτησε πολύ καιρό, βέβαια. Μέχρι τώρα κρατάει, γιατί σταμάτησε για καθόλου. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Σταμάτησε κάνα 2-3 χρόνια, έτσι λίγο να ξεπετάξω τα παιδιά μου. Και τραγουδούσα, όχι όμως στους ρυθμούς. Όχι, στους ρυθμούς. Το έκανες επειδή σου άρεσε. Τι άλλο. Αυτή τη μουσική την άκουγες μέχρι να φτάσεις να... Πολύ. Πολύ. Εγώ είχα την ευκαιρία να έχω χρήματα, γιατί δούλευα και παράλληλα σπούδαζα, οπότε...
Και ένωσε ένα θείο σου, Ναι, ναι, mm-hmm. στο χρυσοκοείο του θείου mm-hmm. μου. Και είχα λεφτά και κερνούσα και όλες τις συμπαίκτριες μου από την ομάδα. Και κάθε βράδυ πηγαίναμε, αλλάζαμε 3-4 ταβερνάκια όπου παίζαν μικρά σχήματα, 2-3 άτομα, ας πούμε. Θεσσαλονίκη τότε, Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη άνθηση. Ναι, σε πλήρη άνθηση. Έτσι, έτσι. Και φοβερές μουσικές. Mm. Και έτσι ακούγες αυτές τις μουσικές. Ναι. Και έτσι ήταν εύκολο το να πας, ας πούμε, και να τραγουδήσεις με τους φίλους σου στο μαγαζί. Όχι. Όχι, όχι, εγώ δεν το έκανα. Εγώ ντρεπόμουν. Εγώ άρχισα να πίνω για να μπορώ να τραγουδήσω. Μην γελάς, δεν είναι έτσι. Αλλά μετά συνήθισες. Μετά εντάξει. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν πίνουμε και πολύ. Όχι. Λίγο. Ναι, αυτό το έχω καταλάβει. Το βλέπουμε. Αλλά και όταν συνέχισες να κάνεις αυτό και ταυτόχρονα μπήκες και στην εκπαίδευση, σωστά. Όχι, είχα μπει στην εκπαίδευση. Είχες μπει. Εγώ διορίστηκα, δούλεψα σαν δασκάλα από τα 21 μου, 20 μισό. Αμέσως. Mm-hmm. Πάμ, πάμ. Σε ιδιωτικό είχες πάει. Όχι, όχι. Όσο... Πήγα πρώτα σε ένα ιδιωτικό mm-hmm. για 5 μήνες, mm-hmm. έφυγα και την επόμενη χρονιά με πήραν αναπληρώτρια. Α. Και άρχισε η καριέρα μου. Άρχισε η καριέρα. Γιατί, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτά τα παιδιά όλα έρχονται, σε βλέπουν, σε βρίσκουν, σωστά. Ναι. Εντάξει, όχι όλα, αλλά πάρα εντάξει, πολλά παιδιά. Τέλος πάντων, ναι. Γιατί πέρασαν από τα χέρια μου 24 χρόνια δασκάλα, καταλαβαίνεις. Πολλά, πολλά παιδιά. Βέβαια. Πάμε μουσικά. Γιατί πάμε πολλά και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Εγώ έχω πάρα πολλά στιγμιότυπα που θέλω έτσι να μοιραστούμε. Πάμε. Αγκαλιές ήρθαν σαν μήνες, άλλες για να με ζεστάνουν κι άλλες ήρθαν σαν το Μάρτι πάνω κάτω να με κάνουν. Άνθρωποι κορμιά σαν δέντρα είχαν μέσα μου ριζώσει, άλλοι είχανε αρθίσει, άλλοι είχαν μαραζώσει. Μα εγώ ζητούσα ένα τον Απρίλη μου το ψεύτη. Τα λόγια που με δέναν της καρδούλας μου το κλέφτη. Μα εγώ ζητούσα ένα τον Απρίλη μου το ψεύτη. Και τα λόγια που με δέναν της καρδούλας μου το κλέφτη. Δεκέμβρη μου ζητούσαν ένα γυάλο, τις ψυχές τις παγωμένες και έτσι μόνιμα να χάνω. Τα λουλούδια που μυρίζουν άλλοι για να με γλυκάνω, στο Ιούλη τα νυχτέρια τα φεγγάρια μου να φτάνουν. Μα εγώ ζητούσα ένα τον Απρίλη μου το ψεύτη. Και τα λόγια που με δέναν της καρδούλας μου το κλέφτη. Μα εγώ ζητούσα ένα τον Απρίλη μου το ψεύτη. Και τα λόγια που με δέναν της καρδούλας μου. Left me.
ζητούσα ένα. Και τα λόγια της καρδούλας μου το κλέφτη. Άρεσουνε τα χέρια σου την ώρα που λυγίζουν, τα μακριά σου δάχτυλα που τρέμουν και μ' αγγίζουν. Μ' άρεσουνε τα κύματα που κάνει το κορμί σου, τρυφερά τα λόγια σου και η ζεστή φωνή σου. Μ' αρέσει και το στήθος σου από κρυμνό χιορθό, απ' την κορφή του κάποτε μπορεί να σκοτωθώ. Μ' αρέσει και το στήθος σου από κρυμνό χιορθό, απ' την κορφή του κάποτε μπορεί να σκοτωθώ. Άρεσουνε τα χείλη σου κι ας λένε κάτι λάθος, γιατί το λένε καθαρά και το ζητούν με πάθος. Μ' άρεσουνε τα πόδια σου τα θαύματα που σμίγουν, οι θησαυροί που κρύβουνε κι οι ουρανοί που ανοίγουν. Μ' αρέσει και το στήθος σου από κρυμνό κι ορθό, απ' την κορφή του κάποτε μπορεί να σκοτωθώ. Μ' αρέσει και το στήθος σου από κρυμνό κι ορθό, απ' την κορφή του κάποτε μπορεί να σκοτωθώ. Στην πόρτα ανοιχτή αμπαρωμένη την πληγή, και μένα στα ξεθοριασμένα να πω απόψε ή να μην πω. Που μου έχεις τα φτερά
δεμένα. Πες μου λοιπόν εδώ που φτάσαμε, ποια παραμύθια έχουν μείνει. Έτσι που τη ζωή χαλάσαμε κι η φλόγα πάλι τρεμοσβήνει. Έτσι που τη ζωή χαλάσαμε κι η φλόγα πάλι τρεμοσβήνει. Είχες το βλέμμα σου θολό, και το φιλί σου σιωπηλό. Στις μοναξιάς μου τα σκοτάδια ξύπνα με σε παρακαλώ. Το έργο έγινε τρελό. Και η καρδιά χιλιά κομμάτια. Πες μου λοιπόν εδώ που φτάσαμε, ποια παραμύθια έχουν μείνει. Έτσι που τη ζωή χαλάσαμε κι η φλόγα πάλι τρεμοσβήνει. Έτσι που τη ζωή χαλάσαμε κι η φλόγα πάλι τρεμοσβήνει. Δεν θα πω υπέροχο τραγούδι, γιατί μέχρι να τελειώσουμε απόψε θα γίνω μονότονη, γιατί θα πρέπει να λέω συνέχεια υπέροχο, υπέροχο. Θα σου αφαιρέσουμε το μικρόφωνο λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Γιατί όλα τα τραγούδια που έχεις πει είναι πανέμορφα και είναι αυτό ότι σαν να σου έχουν ταιριάξει, σαν να έχεις ταιριάξει εσύ σε αυτά, σαν να έχει γίνει κάτι μαγικό. Ήμουν πολύ τυχερή. Ήσουνα. Τραγούδησα εξαιρετικούς στιχουργούς και συνθέτες. Ναι. Και συμβαίνει αυτό από την πρώτη στιγμή που ξεκινάς να δισκογραφείς. Από το 4 είναι η πρώτη στιγμή. 2004, ναι. Νικολούδης. Γυναίκες. Νικολούδης. Παπαδάκη. Μάγδα Παπαδάκη. Γυναίκες. Και συμμετοχή δύο τραγούδια Σωτηρία Λεωνάρδου. Εντάξει. Τι να πούμε. Τίποτα. Και με τις γυναίκες θα ξαναρθούμε, γιατί θα τις ξαναβρούμε μπροστά μας. Τις ξαναβρίσκεις εσύ, τις ξανασυναντάς με κάποιο μαγικό τρόπο. 2004 λοιπόν, πρώτη ουσιαστικά δισκογραφική δουλειά. Ναι, ναι. Πώς το θυμάσαι, πώς είναι τότε το συνέστημα? Ναι. Απέχεις πολύ, είναι μακριά ή το έχεις, το θυμάσαι? Το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί καταρχήν ένιωθα πολύ άβολα σε ένα στούντιο μέσα. Δεν ήξερα ούτε να χειριστώ ένα μικρόφωνο ουσιαστικά, γιατί επί πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη τραγουδούσα χωρίς μικρόφωνο. Ναι. Οπότε για μένα ήταν όλα δύσκολα. Καταρχήν και το ότι ερχόμουν από τη Θεσσαλονίκη εδώ για να γράψεις, να ηχογραφήσω 3-4 τραγούδια τη μέρα, έπαιρνα το αεροπλάνο, γύρνουσα πίσω. Σπίτι. Βέβαια. Εφού είχα τα παιδιά μου μικρά. Μικρά ακόμα. Ναι. Mm. Η αίσθηση ότι μετά από τόσα χρόνια που έκανες κάτι που ουσιαστικά, όπως το περιγράφεις, ήταν επειδή σου άρεσε. Έκανες ένα χόμπι, δεν το έκανες σε καθημερινή βάση. Όχι βέβαια. Και ξαφνικά, πώς βρίσκεσαι να τραγουδάς σε δίσκο, σε βρίσκει ο... Με άκουσε η Μάγδα η Παπαδάκη. Α, η Παπαδάκη. Εγώ τραγουδούσα σε ένα ταβερνάκι στην Ανατολή, στην Κάτω Τούμπα.
Και η Μάγδα ήταν φίλη αυτών που το είχαν. Mm-hmm. Και έτσι μπήκα στη διαδικασία. Εκείνη μου λέει: έχεις κάτι ηχογραφημένο? Δεν είχα τίποτα, βέβαια. Μια κασέτα της Καγιάς Ώρας. Και αυτή, μάλλον μεθυσμένη ήμουν κιόλας. Και εγώ και η μουσική επίσης. Και την έφερε στην Libra Music, που mm-hmm. ήταν ο Άλκης ο Βαφιάς, mm-hmm. που λειτουργούσε αυτή την εταιρεία. Και την έβαζε σε όποιον συνθέτη περνούσε από εκεί. Να σας βάλω μια φωνή, να σας βάλω μια φωνή. Οπότε έτυχε να τα ακούσει και ο Μιχάλης την κασέτα αυτή, την κακοποιημένη που λέω. Και λέει: εγώ θα γράψω τραγούδι για αυτή την κυρία. Ναι. Έτσι έγινε. Πολύ απλά. Πολύ απλά. Mm. Και μετά το 2004 έρχεται η στιγμή, μετά από 3 χρόνια. Μετά από τρία το χρόνια. Το 7 ουσιαστικά. Ναι. 8 δισκογραφείτε. Ναι, είχα πάει μια Πέμπτη στο Καφοδίο Ελληνικό, εγώ τραγουδούσα Παρασκευές. Τραγουδούσες ένα... πολύ καιρό στο Καφοδίο. Ναι, τραγουδούσα αρκετό καιρό. Λοιπόν, και 7 χρόνια τραγουδούσα για την ακρίβεια. Μπράβο. Mm. Και πήγα μια Πέμπτη να ακούσω τον Γιάννη Μίτση και τον Ευγένιο Δερμητάσογλου. Έτυχε να είναι ο Καζαντζής εκεί πέρα. Και με σήκωσα να τραγουδήσω και είπα, αν θυμάμαι, τον Απόκλειο και ένα άλλο τραγούδι. Και μου λέει: κύριε Βελισιώτη, έχω κάτι για εσάς, να περάσετε από το πολύτερο από το στούντιο, μου δίνει μια κάρτα. Πέρασα, το είπα κιόλας. Μέσα στις άκρες. Το είπες το κομμάτι. Το ψιθύρισα. Δεν το λέμε τώρα ποιο είναι, έτσι. Θα το πούμε. Είναι οι μέλισσες. Είναι οι μέλισσες, ναι. Mm. Είναι οι μέλισσες με τις οποίες εισέβαλες ουσιαστικά στις ζωές μας. Τα αγαπήθηκε αυτό το τραγούδι. Τρελά. Εγώ δεν πίστευα ότι θα γίνει τίποτα. Δηλαδή, ο Καζαντζής μου έλεγε: αυτά, ναι, δεις Φωτεινούλα, αυτό θα γίνει. Ναι. Επιτυχία. Γιατί από το live που παίζαμε, το λέγαμε πριν δισκογραφηθεί, mm-hmm. και έτυχε αποδοχής, ναι, από τον κόσμο. Εκείνος είχε πιο μεγάλη εμπειρία από μένα, ήξερε. Εγώ τώρα λέω: ποιος θα ασχοληθεί? Μα να σου πω κάτι. Δεν είναι μόνο ότι. Η αλήθεια είναι ότι έπαιξε στα ραδιόφωνα αμέσως, ναι, γιατί κατάλαβαν, ναι, οι άνθρωποι στα ραδιόφωνα τι είναι. Ναι. Αλλά. Αυτό έγινε το. Άρχισε να ακούμε το κομμάτι το 7, δισκογραφήθηκε το 8. Έχουμε μπει πια στο 2018 και ο κόσμος το ζητάει ασταμάτητα. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση το καλοκαίρι στο Θέατρο Βράχων, στην παράσταση που ήταν μια δομημένη παράσταση με τίτλο Ρεμπέτικα. Ρεμπέτικα, οι μούσες του Ρεμπέτικου, και παρόλα αυτά ο κόσμος πίστευε ότι θα λυγίσεις. Εδώ με ζητήσαν σε αφιέρωμα στην Μπέλου. Τις μέλισσες να μας τις πείτε. Οπότε λέω και εγώ, δεν πρόλαβε παιδιά να τις πει σωτηρία Μπέλου. Οπότε γι' αυτό δεν σας τις λέω, αλλιώς θα τις έλεγα. Οπότε το 8 με τις μέλισσες ξεβολεύεσαι ουσιαστικά, έτσι. Ακριβώς. Το έτσι έχεις πει, έτσι διαβάζω. Ναι, μπορεί, το λέω χαριτολογώντας βεβαίως και εντός εισαγωγικών. Και ανοίγονται βέβαια και άλλοι δρόμοι, έτσι. Τους οποίους από ό,τι καταλαβαίνω δεν τους είχες σχεδιάσει και δεν τους είχες φανταστεί. Ποτέ. Πώς ένιωθες με το κρατώντας τις μέλισσες και αυτό το κομμάτι που πια θα το βάλω σε εισαγωγικά, θα βάλω τη λέξη, γιατί ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Είχες μπει σε όλα τα σπίτια. Ναι. Νιώθω πολύ τυχερή, mm-hmm. με το πρώτο τραγούδι. Αυτό νομίζω είναι στα παγκόσμια χρονικά, μπορεί να μην έχει γίνει. Με το πρώτο τραγούδι, όχι το πρώτο, ο πρώτος δίσκος πήγε όπως πήγε, ναι, δεν έγινε πολύ γνωστός για διάφορους λόγους. Αλλά ουσιαστικά η εισβολή μου ήταν αυτό, ναι, και έγινε επιτυχία. Πολύ τυχερή, θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό. Τι να πω άλλο. Τι να πεις, ναι, έτσι, σωστά. Και μετά κάνεις και προσωπικό δίσκο αμέσως μετά. Ναι, αυτό εντάχθηκε στην Ίσαλο Γραμμή, mm-hmm. που συμμετείχαν διάφορα, ένα σώρο συνάδελφοι εξαιρετικοί. Πολύ ωραία δουλειά, ναι, και ναι, αυτή του Καζαντζή. Και μετά τα παιδιά της Άλλης Όχθης, όπου ξαναμπήκαν οι μέλισσες και πολλά άλλα τραγούδια. Ναι. Ένας φοβερός δίσκος. Mm, πολύ ωραίος. Πάμε μουσικά, έτσι, και συνεχίζουμε μετά. Αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια, κι όμως εσύ δεν μας ακούς.
Δε μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες στο ΕΣ. Ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας μου πατής ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22 και ζήσε με 90 χρόνια σαν πρόσφυγας σε ένα κατοημιστικό. Σ' αυτό το τόπο όσοι αγαπούνε το νευρώμικο ψωμί, το νευρώμικο ψωμί. Υποθετός ακολουθούνε υπόγεια διαδρομή. Εξωτικό χατριγυρνά πάνω στη μου το συγκλήτα και πίσω τρέχανε σιλιά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά. Τη φλήλα αυτοματιά να την αχτεί, να την αχτεί σαν μαύρο πνεύμα η τρομερή μας η λαλιά. Ξυπνήσεις κι είσαι μοναχός του κόσμου όλα τα δάκρυα όταν θα γίνουν ωκεανός. Όταν γυρίσει ο ψεύτης ο τροχός, τα λόγια που σου χάρισα δεν θα είναι κανένος. Κράτα καρδιά μου, μη ραγίσεις τούτη τη φορά. Ο έρωτας τα κύματα τα θέλει πιο ψηλά. Κι αν το καράβι, αν βουλιάξεις στα βαθιά νερά, μη πεις πως δεν αγάπησα αυτή τη θάλασσα. Λυγίσεις τούτο το πρωί, μη πεις πως θέει ο άνεμος, ούτε η καταιγίδα η βροχή. Μη γονατίσεις, μη μ' απαρνηθείς, το όνειρο θα ξαναρθεί και πάλι απ' την αρχή. Κράτα καρδιά μου, μη ραγίσεις τούτη τη φορά. Ο
έρωτας τα κύματα τα θέλει πιο ψηλά. Κι αν το καράβι αν βουλιάξει στα βαθιά νερά, πεις πως δεν αγάπησα αυτή τη θάλασσα. Κράτα καρδιά μου, μη ραγίσεις τούτη τη φορά, έρωτας τα κύματα τα θέλει πιο ψηλά. Κι αν το καράβι αν βουλιάξεις στα βαθιά νερά, πεις πως δεν αγάπησα αυτή τη θάλασσα. Σ' ένα πλάι μου ανοίγουν δρόμοι, φοβούνται οι νόμοι, οι άνθρωποι γελούν. Σ' ένα πλάι μου του κόσμου αχτίδα, πεθαίνει ελπίδα και τη ζωή τη ζουν. Αν βρίσκομαι μαζί σου αγκαλιά, δεν ξέρω τίποτα, δεν είμαι για κανένα. Και όσο χάνομαι, μοιάζω με σένα. Εσύ με μένα και δυο με μια καρδιά. Σ' ένα πλάι μου μακριά ένα μπάξι, είναι εντάξει κι ας πέφτει στο κρεμό. Σ' ένα πλάι μου ξανά ανεβαίνει, θαύμα συμβαίνει και για στον οδηγό. Βρίσκομαι μαζί σου αγκαλιά, δεν θέλω τίποτα, δεν είμαι για κανένα. Και όσο χάνομαι, μοιάζω με σένα. Εσύ με μένα και δυο με μια φωτιά. Και ήμασταν στο 2009 που μας χάρισες μαζί με τον Γιώργο Καζαντζή τα παιδιά της Άλλης Όχθης. Mm. Και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί δεν το θυμάμαι τώρα καλά και δεν το είχα προσέξει, το ανακάλυψα διαβάζοντας για σένα. Σε αυτό το δίσκο είναι το «Ένα βράδυ στο πλατό»? Ναι. Σε αυτό το δίσκο. Βέβαια, σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη. Δεν το είχα, μου είχε ξεφύγει και ναι, διάβασα ναι. Γι' αυτό, οπότε πες μας. Τον είχα βρει, είχα συναντήσει τον Μανώλη για πρώτη φορά, εντάξει, πήγαινα, τον άκουγα. Αλλά τον συνάντησα σε ένα καφέ, ένα πρωί, αφού γίναμε πολύ, αγαπηθήκαμε σε εκείνο το live προς τιμήν του, στο Παλατάκι στη Θεσσαλονίκη, που ήταν όλοι οι τραγουδιστές Θεσσαλονικής εκεί πέρα παρόντες, και ο Ρασούλης σε πολλά κέφια. Σε πολλά κέφια, ένα χρόνο πριν φύγει κιόλας. Και με βρίσκει λοιπόν ένα πρωί και μου βγάζει
από την τσέπη του μέσα τον μπουφάν τρία χαρτιά και μου λέει θα στα δώσω σε ένα Φωτεινή γιατί αυτός ο Γιώργος Χατζής δεν βγαίνει έξω και δεν μπορώ να τον βρω. Θέλω να τα κάνει για σένα τα τραγούδια αυτά. Τι όμορφο. Mm. Πολύ ωραίο. Δεν είχα προσέξει ότι δεν είχα δώσει μάλλον βάση που ήταν η στίχη. Ναι. Λάθος. Ναι. Μεγάλο λάθος μας. Ναι. Όχι μόνο δικό μου, ολονών μας. Και έφτασα σε αυτή την ιστορία διαβάζοντας. Ναι. Και ήθελα έτσι να το αναφέρουμε γιατί είναι και ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο κομμάτι. Ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο. Και μετά έχεις έρθει το 2009 Αθήνα, όχι ακόμα. Το 2011 ήρθα. Α, ήρθες το 2011. Το 2011. Άρα όταν έκανες πια τον άλλο δίσκο, το Φυλάξου, ναι. Ένας επίσης πολύ ωραίος δίσκος. Θαυμάσιος. Ναι, είναι αυτός που σου έλεγα που τον άκουγα συνέχεια, συνέχεια. Μουσική Τάσου Γκρούς και στίχους του Ιωάννη Παντσόπουλου. Παντσόπουλου. Είσαι πια Αθήνα τότε. Mm, ναι. Έγινε το 2014 το Φυλάξου, ναι. Σωστά. Ναι. Πώς ήταν η μετάβαση, ήταν μεγάλη απόφαση Θεσσαλονίκη-Αθήνα? Ναι, ήταν μεγάλη απόφαση, αλλά νομίζω ότι γρήγορα προσαρμόστηκα σε όλα τα πράγματα. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Επειδή έχω διαβάσει που λες ότι ζούσες έξω από τη Θεσσαλονίκη, ασχολούσουν πάρα πολύ με την αγροτική ζωή. Ναι. Είχες το κτήμα σου, ζώα, κήπους που λέμε και εμείς στο δικό μου το χωριό. Είχα πολλά, αλλά επειδή μου συνέβη ένα ατύχημα στο χέρι, οι γιατροί μου απαγορεύσαν ναι. την οποιαδήποτε ενασχόλησή μου με όλα αυτά. Παρόλα αυτά, η φύση και όλη αυτή η ζωή δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζούμε στην Αθήνα. Ούτε καν στη Θεσσαλονίκη, νομίζω. Προφανώς. Οπότε γι' αυτό ρωτάω αν ήταν δύσκολη, όχι η προσαρμογή, η μετάβαση από τη μία ζωή στην άλλη. Γιατί κάπως. Εντάξει, ήταν δύσκολη καταρχήν γιατί εγώ έπρεπε να κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα όσον αφορά εμένα. Με βέβαια. Δεν μπορείς να κάνεις πράγματα που έκανες επί πολλά χρόνια. Και συντελούνται και ταυτόχρονα πολλές αλλαγές. Πολλές αλλαγές. Αλλά εντάξει, οι άνθρωποι προσαρμόζονται. Νομίζω ότι πώς νιώθει ένας ξαφνικά που περπατούσε 65 χρόνια και ξαφνικά μένει καθυλωμένος σε αμαξίδιο. Ναι. Ή θα πάρει τη ζωή στα χέρια του και θα πάει προς τα πάνω, ή θα χωθεί κάτω από τη γη. Εγώ δεν χώθηκα κάτω από τη γη. Είσαι αισιόδοξη του σε άλλου, το εισπράττουμε αυτό. Είμαι αισιόδοξη, μωρέ. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορώ να λειτουργήσω αλλιώς. Από παιδί είμαι έτσι. Τώρα δεν θα αλλάξω. Και νομίζω ότι το δίνεις αυτό. Απλόχερα. Ναι. Ίσως το δίνεις και στους μαθητές σου. Που τους μάθαινες ορθογραφία με κιθάρα. Φοβερό ήταν αυτό. Τώρα μην φανταστείς καμία κιθάρα φοβερή. Τρία κόρντα. Λα μινόρε, μη ματζόρε, ρε μινόρε. Είσαι μετριόφρονος. Όχι, δεν είμαι μετριόφρονος. Ξέρω τι παίζω. Τι δεν παίζω, δηλαδή. Οπότε το 2011 έρχεσαι Αθήνα και ξεκινάς εμφανίσεις. Στην Κλιματαριά. 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 Όμορφα χρόνια. Ωραία. Και εκεί. Τέσσερα χρόνια. Πήγα να σου πω ότι και στο καφεδίο. Στην αρχή Τρίτη παρατρίτη και μετά την άλλη χρονιά κάθε Τετάρτη επί τρία χρόνια συνεχώς. Είναι σαν να δένεσαι. Όχι σαν να δένεσαι. 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 Όπως δένεσαι. Τα παιδιά που έχουν την Κλιματαριά, ο Περικλής και η Μαρία, με τους οποίους είμαστε φίλοι και θα είμαστε, ήταν για μένα μια αγκαλιά. Μια αγκαλιά. Είναι όμορφο να νιώθεις έτσι και θα πούμε μετά ότι αυτό νιώθεις και εδώ. Το είπαμε στην αρχή, θα το αναλύσουμε. Τώρα να σου λέει μαγαζάτορος ότι Φωτεινούλα θα πάρουμε και μπασίστα. Γι' αυτόν έξοδο παραπάνω είναι. Ναι. Αλλά ο άνθρωπος ήξερε να ακούει. Ναι. Και ήθελε να ακούει πλήρες πράγμα. Και αυτό είναι σημαντικό όταν κάνεις σχέδια. Μεγάλος άνθρωπος, Περικλής, επίσης η Μαρία. Ωραία. Δύο χώροι που σε φιλοξένησαν πολλά χρόνια και ήταν και προσβάσιμοι και οι δύο χώροι στον κόσμο. Δεν είναι αυτό που λέμε μεγάλη σκηνή. Όχι, όχι, ήταν τόσο όσο. Και σου ταιριάζανε νομίζω. Χώρο σε 105 άτομα, ας πούμε. Ζόρικα. Ναι. Αφού κλείνω ένα τραπέζι για την επόμενη εβδομάδα. Έτσι. Από τη μία Τετάρτη για την επόμενη. Ναι, έχω έρθει στη Κλιματαριά. Ναι. Το έχω δει αυτό. Mm. Το έχω στη Θεσσαλονίκη. Όχι, αλλά εδώ ναι. Οπότε το 2014 γίνεται το Φυλάξου. Ναι. Το 2014. Mm-hmm. Και την επόμενη χρονιά σε συναντάμε σε μια πολύ μεγάλη συναυλία στη Τεχνόπολη. Ναι. Τι όμορφα που ήταν. Ναι, το 2015, το καλοκαίρι ήταν. Με πολλούς φίλους. Πρώτη φορά στη ζωή μου τραγουδάω τόσο κόσμο, το λέω. Αλλά ήταν ένα συνέστημα που δεν μπορώ να το πω με λόγια. Ναι. Βγήκα έξω και ξαφνικά βλέπω αυτό το χάος. Δεν ήξερα πού να προκοιτάξω και τους ακάτω βέβαια. Το γνωστό πάτωμα.
Και εκεί έχεις και φίλους μαζί σου. Βέβαια, έχω καλέσει αρκετούς φίλους. Και όλο αυτό μας το χαρίζεις. Ναι. Σε ένα δίσκο. Τα διαλεγμένα. Τα διαλεγμένα, ναι. Επίσης ένας πολύ ωραίος δίσκος. Πολύ ωραίος. Ναι. Πάμε μουσικά. Μα πάλι εσύ με ράγισες.
νυχτώνει βγαίνω να σε βρω. Σαν φεγγαράκι δυο μερό και στα παράθυρο φυλά. Να μ' αγαπάς πως το θέλα. Τυραννούν οι όμορφιες, οι όμορφιες οι φώνησες. Κι εσύ που με φοβηθείς, την ένιωσα και πριν χαθείς. Μια πίκρα στο ροδό μερό, γιατί μ' αρνιώσουν το όνειρο. Θα ρίχνω εκεί που περπατάς τον όρκο μας να τον πατάς. Κι ας με πονούν οι μέλισσες κι εσύ που δεν με θέλησες. Νυχτώνει βγαίνω να σε βρω σαν φεγγαράκι δυο μερό και στα παράθυρο φυλά. Να μ' αγαπάς πως το τυραννούν οι όμορφιες, οι όμορφιες οι φώνησες. Κι εσύ που με λησμόνησες, οι μαρίνοι γνωστοί στις φωτιές, με τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου, δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου κι ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω. Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τζαμπαϊκό παιδό σε παραλία. Του έρωτα θα βάλω το πουκάμισο και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη.
τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητή θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Σαν ζεστή βροχή αγάπη. Και επιστρέψαμε. Ελληνική ραδιοφωνία. Σε όλες τις συχνότητες, από όπου κι αν μας ακούτε, στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα ακόμη αντάμωμα με την καλύτερη παρέα. Πρώτος μήνας του 2018. Και ήταν η στιγμή να ανταποδώσω εκείνη τη μεγάλη αγκαλιά. Και μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, φιλοξενώντας σήμερα εδώ στο στούντιο Ε του Ραδιομεγάρου τη Φωτεινή Βελεσιώτου και τους καταπληκτικούς μουσικούς της. Μια μεγάλη μουσική παρέα μαζί της, λοιπόν, εδώ σήμερα μαζί μας, μαζί σας, Σωτήρης Μπαλάς, Νίκος Παπαναστασίου, Γιώργος Καραμφίλης και Διονύσης Μακρύς. Έτσι περπατάμε λίγο στους δρόμους που περπάτησε η Φωτεινή, μέχρι να εισβάλλει στις καρδιές μας. Μέχρι τη στιγμή που άρχισαμε να σιγοψιθυρίζουμε, να σιγοτραγουδάμε όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, Δήμη. Και είχαμε μείνει, Φωτεινή, σε μια διαδικασία δισκογραφίας που είχε ξεκινήσει από το 4. Φτάνει στο 15 με προσωπική δισκογραφία. Έχεις έρθει πια στην Αθήνα, είσαι κοντά μας. Είσαι πια σε στέκια εδώ, αθηναϊκά. Διάβασα σε μια συνέντευξή σου, επειδή λέγαμε πριν για τα μικρά μαγαζιά, όπως είπαμε για το καφεοδείο στη Θεσσαλονίκη και την κλιματαριά εδώ, ότι σε μια σου παράσταση στο Χαμάμ, νομίζω ήσουν με την Καλλιόπη Βέτα. Έχει έρθει ένας κύριος και σου είπε ότι έκοψε το τσιγάρο. Αυτό ήταν. Εγώ λέω, θα μου δώσει το χέρι να μου πει συγχαρητήρια, ξέρω κάτι. Και μου λέει, γεια σας κυρία Βελεσιώτου. Και μου λέει, καπάκι, ξέρετε, λέει, έκοψα το τσιγάρο. Μπράβο, λέω, και εγώ προσπαθώ πολλά χρόνια. Πάντα. Αλλά δεν κατάφερα. Μου λέει, εγώ το κόψα, λέει, για να κάνω οικονομία και να έρχομαι να σας ακούω. Μα... εκεί τελείωσα. Έτσι. Το κατάλαβα, δηλαδή φαντάζομαι πως είναι να το εισπράττεις όλο αυτό. Πολύ δυνατό. Και, και χωρίς. Και είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι δεν το είχες φανταστεί και δεν το είχες ονειρευτεί και ήρθε έτσι απλά. Και τώρα δεν το βλέπω, δεν το νιώθω. Δηλαδή νιώθω ότι είμαι κάπου αλλού σε άλλο σύμπαν. Δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι έτσι γίνεται πιο όμορφα. Ναι. Και γίνεται και πιο αληθινά. Γι' αυτό έχω αυτό το τρελό πάνω μου. Δεν είμαι τρελή.
Έχει, τώρα, σαν τρελή. Τώρα που είπες για το τρελή, μου αρέσει πολύ αυτό που λέει και φαντάζομαι ότι συνεχίζει να το λέει ο γιος σου, ότι έχεις πολλά μπουφόρ. Oh. Άπειρα. Και τα μεταδίδεις και στους συνεργάτες σου. Αυτοί τα έχουν από μόνοι τους. Το λέμε με νοήματα. Εγώ απλώς τα κάνω περισσότερα. Όλοι έχουν από κάτι. Αυτό το έχω αρχίσει και το καταλαβαίνω τώρα όση ώρα είμαστε. Να τα λέμε και αυτά. Ειδικά για μερικούς μονικούς. Ο Νίκος λέει να τα λέμε και αυτά. Ναι. Και το λέμε με τα μάτια τόση ώρα και το είπαμε και απ' έξω ότι είναι καταπληκτική ένας και ένας και μια φοβερή ομάδα και... Σε έχω παρατηρήσει πώς τους συστήνεις και τους παρουσιάζεις. Και είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο για μένα αυτοί, ναι, οι άνθρωποι εδώ, mm-hmm, που είναι μαζί μου παντού. Είναι οικογένεια δηλαδή. Είσαστε πολύ καιρό μαζί έτσι, με αυτή τη μορφή. Πολύ, σωστά. Πολύ καιρό. Και είναι νέα παιδιά και φάτα. Και βλέπω και πώς αγαπάνε και πώς τους αγαπάς. Και δεν το βλέπω μόνο εδώ. Είναι σου έλεγα, βέβαια, σου έλεγα ότι το βλέπω και στις παραστάσεις και στα live. Είναι το καλό ότι περνάμε καλά και εκτός πάλκου. Και αυτό είναι και το φαίνεται, πιο σημαντικό. Και φαίνεται. Και θυμάμαι την πρώτη φορά που είδα το Σωτήρι μαζί σου. Και πώς τον παρουσίασες. Κοίτα. Εγώ θεωρώ ότι ο Σωτήρης είναι μια νέα φωνή, φρέσκια. Είναι μια φωνή πρόταση. Έτσι, ό,τι πάρει πάνω του. Το παίρνει και το απογειώνει. Γι' αυτό για μένα είναι μεγάλη τιμή που είναι μαζί μου. Είμαστε 2 χρόνια μαζί. Σωτήρη, ήρθε η ώρα εκτός από το να τραγουδήσεις να σε ακούσουμε να μιλάς. Η γενεοδορία της τρέχει από παντού. Ναι. Είναι 2 χρόνια πολύ γεμάτα με μουσικές. Αυτό είναι σημαντικό για ένα νέο ερμηνευτή. Μουσικές που τον εκφράζουν μπόρεσαν να εκφραστούν στο πατάρι της Φωτεινής και των συνεργατών της. Δηλαδή μια ελευθερία έκφρασης καλλιτεχνική, και αυτός ήταν και ο δικός μου λόγος να αγαπήσω τη μουσική και να εκφράζουμε μέσα από αυτή. Πώς γνωριστήκατε? Αυτό δεν το ξέρω, είναι ερώτηση που μέσω... Η κουμπάρα είναι ο Γιώργος Καραμφίλης. Γιώργος Καραμφίλης, ναι. Α, ναι. Με τον Γιώργο παίζαμε μαζί κοντά 20 χρόνια στις σκηνές της Θεσσαλονίκης, mm-hmm, σε ιστορικές σκηνές, στο Πλατό, τη Βάρδια, την Πρόβα που δεν υπάρχουν πλέον. Και κάποια στιγμή αντικατέστησα κάποιον συνάδελφο σε αυτό το σχήμα και συνεχίσαμε. Και έμεινες. Ναι. Πάντως είναι, θυμάμαι την πρώτη φορά που εγώ είδα το Σωτήρι μαζί σου και πώς τον παρουσίασες, παρατηρούσα όση ώρα ήσασταν πάνω στη σκηνή, γιατί ήταν σε ένα μεγάλο live, τώρα δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν στο Θέατρο Πέτρας όταν το πρώτο είδα, παρατηρούσα το Σωτήρι πόσο σεμνός και πόσο προσιλωμένος ήταν σε αυτό, και είναι κάτι που δεν το συναντάς. Ναι, αυτό είναι που μου αρέσει το Σωτήρι, ότι πατάει στη γη. Χαίρομαι που... Τα παραλέτε. Είσαι... Όχι, δεν τα παραλέμε. Δεν τα παραλέμε. Λέμε ό,τι πρέπει. Πατάει στη γη και το εννοώ αυτό. Και λέει τραγούδια που μου αρέσουν και εμένα. Η συνύπαρξη, ναι, είναι μεγάλο πράγμα. Εκπέμπουμε στο ίδιο μήκος κύμα. Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Έτσι. Και είναι και σαν παρουσία έτσι. Έτσι. Σωτήρι δεν ζήσει εδώ στην Αθήνα, Κατάγομαι από τα Τρίκαλα από και τα Τρίκαλα. Αντρώθηκα. Από λίγο έτσι που διάβασα, σ' αγαπάνε πολύ εκεί. Λείπω από εκεί από τα 18 μου. Αντρώθηκα, ναι, στη Θεσσαλονίκη και mm-hmm, καλλιτεχνικά. Mm-hmm. Αλλά και εγώ αγαπώ πολύ τον τόπο καταγωγής μου. Μέσα από τα Τρίκαλα. Ναι, ναι. Α, μάλιστα. Καρδίτσα, Τρίκαλα, Θεσσαλονίκη. Όλα τα έχουμε. Κανένα νησί δεν έχουμε εδώ πέρα. Όχι. Μπα. Όχι. Πάλι έτσι. Καρδίτσα έχουμε. Το μισό Καρδίτσα είναι κι αυτό. Και εσύ. Πόντιος. Πόντιος. Μην μιλάς. Δεν έχεις... Δεν θέλουμε. Η καταγωγή μου είναι από τη Λέσβο. Α, ορίστε, να βρε. Το βρήκαμε. Σωτήρη, γεμάτα αυτά τα 2 χρόνια. Ναι. Πολλές συναυλίες, εμπειρίες. Mm-hmm. Παίξηματα με φίλους που χτίζονται και χτίζεται και η αγάπη μας και με τον Νίκο και με τον Διονύση και με τον Θωμά Κοστούλα που παίζει τύμπανα στη. Mm-hmm. Στην πάντα μαζί μας. Είναι χρόνια που δοκιμαζόμαστε. Mm-hmm. Γιατί την ίδια στιγμή υπάρχει. Η χώρα βρίσκεται σε κρίση. Μια περιραίουσα, ναι, κατάσταση, ναι, δυσκολίας. Και θα έλεγα ότι το πρόγραμμά μας, αυτό που παρουσιάζουμε, βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση. Τεράστια. Θα έλεγα σπάει την αμνησία του κόσμου. Έτσι. Τον φέρνει πιο κοντά στη γη. Του βάζει ίσως και κάποια καθήκοντα. Κάποιες σκέψεις πιο θετικές, θα έλεγα.
Και αυτό είναι γόνιμο να γίνεται και να συμβαίνει, και ειδικά σε τέτοιες περιόδους που ο κόσμος έχει ανάγκη από όλο αυτό και είναι και πολύ πιο ανοιχτός στο να πάρει αυτά τα πράγματα. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό είναι ένα κομμάτι που αναγκαστικά θα επιστρέψουμε. Και σε αυτά τα δύο χρόνια, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, δεκάδες, για να μην πω περισσότερα, live στην περιφέρεια, που και αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλω και από σένα να πάρω πράγματα, βρίσκεις χρόνο να ετοιμάζεις και δικά σου πράγματα, σωστά? Ναι, όλοι μου λένε ότι δεν έχεις δίσκο, ρε φίλε, πού πας? Οπότε, έχω πέσει σερβιρίσματος. Το τελευταίο διάστημα, ένας καλός φίλος συνθέτης νέος από τα Τρίκαλα, ο Βαλάντης Σωτηρίου, μελοποιεί κάποια ποίηματα και στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Ήδη είναι έτοιμα 4 ή 5 τραγούδια και κάποια στιγμή πιστεύω ότι ίσως πριν το καλοκαίρι θα κατορθώσουμε να το εκδώσουμε. Εδώ θέλω να πω, το έχω ανάγκη και δεν ξέρω αν το ασπάζεσαι και θα το μοιραστείς μαζί μου, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτός ο μεγάλος ποιητής, ο Μάνος Ελευθερίου, τόσο απλόχερα και τόσο ανοιχτόκαρδα μοιράζεται αυτό που κάνει με τους νέους. Mm-hmm. Εγώ το βρίσκω πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ γενναιόδωρο. Ναι, είναι. Είναι. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτή θα είναι μια δουλειά πολύ όμορφη. Ένα κομμάτι έχω ακούσει, ναι, αυτό που λέτε και στο πρόγραμμα, «Εδώ η αγάπη», σε στίχους λοιπόν του ποιητή Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Βαλάντη Σωτηρίου, και θα μας το χαρίσεις νομίζω και εδώ. Με τους φίλους εδώ. Εδώ. Σωτήρης Μπαλάς λοιπόν. Σε πρώτη εκτέλεση ζωντανή με αυτό το σχήμα σε ραδιόφωνο. Πάμε λοιπόν. Εδώ που κάποιοι ονειρευτήκαν, τίποτα πια δεν έχει μείνει. Έγινε η αγάπη ελεημοσύνη για να θυμίζει ποιοι χαθήκαν. Εδώ η αγάπη συγκριμένη και μόνο εσένα περιμένει. Άναψε απόψε ένα κεράκι στη μνήμη μιας παλιάς αγάπης, το φύλλο αυτό της πικροδάφνης έχει λιγότερο φαρμάκι, και της παρηγοριάς στα λόγια σαν δέντρο κάηκαν στη φλόγα. Αναμνήσεις, μένει μονάχα λίγη στάχτη σ' αυτό που ήτανε κρεβάτι, προτού εσύ το λησμονήσεις. Εδώ η αγάπη ζει μονάχη, σε πόλεμο έχασε τη μάχη. Άναψε απόψε ένα κεράκι στη μνήμη μιας παλιάς αγάπης, το φύλλο αυτό της πικροδάφνης έχει λιγότερο φαρμάκι, και της παρηγοριάς τα λόγια σαν δέντρο κάηκαν στη φλόγα. Love.
είδες δικά σου, διά σου, διά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυθόρμητα θα πω ότι με αυτές τις ερμηνείες αναγύρισα πίσω στα χρόνια,
σε ακούσματα αυτά που είχαμε συνηθίσει να λέμε μεγάλες ερμηνείες, δυνατές ερμηνείες, που μας λείπουνε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το άκουσα και μας το έδωσες αυτό εδώ απόψε. Φωτεινή, έχεις μια πολύ καλή συντροφιά. Πραγματικά δεν είχα ξανακούσει έτσι τη φωνή του σε αυτό το μέγεθος. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μεγάλη φωνή σου, Θέρης, και σας ευχαριστώ ψυχή. Πολύ για το χρόνο και το χώρο που δίνετε. Πραγματικά γύρισα πίσω σε πράγματα που έχουμε ακούσει, έχουμε συνηθίσει να τα ακούμε από βινίλια ή από κάποια βίντεο παλιά ή κάποιες μαγνητοσκοπήσεις έτσι εδώ από την ΕΡΤ. Χρόνια ωραία μουσικά, γόνιμα, δύσκολα μεν και τότε. Για να έρθουμε πάλι στο σήμερα. Νομίζω ότι σε διαδικασία τέτοια παραγωγής δεν είναι μόνο Σωτήρη, σωστά? Κάτι κάνετε κι εσείς, ε? Κάτι κάνουμε. Για πείτε μου, γιατί δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω. Ο Γιώργος ο Καραμφίλης που παίζει μπουζούκι μαζί μου. Αυτό το παιδί που μας αναστοτώνει απόψε. Αυτό. Αυτός ο ύπουλος παίκτης. Ναι, τι κάνει. Με το υπέροχο σκουφάκι του. Μπράβο, το πες, ήθελα. Θα το πω. Μα πες το ολοκληρωμένο ότι έχει φέρει το. Έχει κάνει ρόμπα με αυτό το σκουφάκι. Έχει φέρει το Άγιο Βασιλάκι. Ήθελε δέντρο πέρυσι στο Χριστουγεννιάτικο και πάμε στο τζάμπο, στο πράκτικερ. Και παίρνουμε ένα δεντράκι 30 πόντους στον Μπόι. Και λαμπάκια και στολίδια. Και του βρίσκουμε λοιπόν και ένα σκουφάκι. Κάποια στιγμή βλέπει. Α, και ένα μικρό σκουφάκι, λέει, αυτό να το πάρουμε. Πάω να το πάρω, λέω, τιμή δεν έχει πάνω. Από κάποιο παιχνιδάκι είχε φύγει. Λοιπόν, και το έβαλα μέσα στο μεγάλο σκουφάκι που είχε barcode. Έτσι, και το πέρασε έτσι στο πράκτικερ και το παίζει τώρα και με εκβιάζει, μου λέει, θα σου το βγάλω στην παράσταση, ας πούμε. Το έβγαλε εδώ, στόλισε το μικρόφωνο. Ναι, ναι. Και τι ετοιμάζεται λοιπόν, για πες μας. Γράψαμε ένα τραγούδι, έγραψε ο Γιώργος. Ένα τραγούδι, «Η γιορτή του φεγγαριού», σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν το ξέρω καλά ακόμα, θα το πω όμως. Ναι, θα το πεις, ναι. Και θα περιμένουμε κι άλλα. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Ναι, εδώ δεν βιαζόμαστε. Όχι, το εγώ. Μας αρέσει έτσι αυτός ο ρυθμός. Οπότε ας πάμε να ακούσουμε και αυτό το κομμάτι. Απόψε το φεγγάρι και σαν ζητιάνος περπατά. Μην είναι κόκκινο φανάρι που κάποιος άγγελος κρατά. Για μέσα για όλα ένας κύκλος είναι όλα. Λύσε τα μαλλιά και έλα στη γιορτή φεγγαριού.
ξαναδιάσει από αλήτες και τρελούς. Πάλι ο άγγελος θα φτάσει για να δικάσει τους δειλούς. Ένας κύκλος είναι όλα. Κλείσε τα μαλλιά και έλα στη γιορτή του φεγγαριού. Ένας κύκλος είναι όλα. Έγια λέσα, έγια μόλα. Ένας κύκλος είναι σένα, με μαχαίρι ακόνιζουένα και μονά ακριβά έβραχα με αυτά τους δρόμους κι όλο σήκωνα τους ώμους και σου τα ακριβά και έλεγα πως δε σου πρέπω και απορούσες που τα βλέπω όλα ρόδινα. Και κοιμούσουν και ξυπνούσες κι όλο κάτι καρτερούσες που δε στο δεινά. Κρύψου τώρα να σε ψάξω πάνω στη ζωή να κλάψω που αφήσαμε. Κι αν σε βρω και με έχεις άχτη θα καώ, θα γίνω στάχτη. Αφήσαμε. Τα νερά και τα ταξίδια μακριά σου μοιάζαν ίδια και μόνο τώρα. Κι όμως πάντα με ένα βλέμμα σου φαρμάκωνα το αίμα και σε σκότωνα. Είχες δάκρυα για μένα και με κάψαν ένα-ένα κι όλα τα λιώσα. Να ξέρες ωραία που είσαι, είμαι αυτός που σ' αγαπούσε και μετά νιώσα. Κρύψου τώρα να σε ψάξω πάνω στη ζωή να κλάψω που αφήσαμε. Κι αν σε βρω και με έχεις άχτη θα καώ, θα γύρω στάχτη κι αλλά αφήσαμε. Κρύψου τώρα να σε ψάξω πάνω στη ζωή να κλάψω που αφήσαμε. Κι αν σε βρω και με έχεις άχτη θα καώ,
τα γύρω στάχτη και να αφήσαμε. Ήρθε πως ξημέρωνε και σφύριζε καράβι, σαν τότε που διαλέγαμε με ποιον μπορεί να φεύγαμε στην πρώτη αγάπη σκλάβη. Κι είχε ένα σιδερόματμό και λίγο υδρότα στο λαιμό. Σαββατοπόγευμα στην άκρη της κουζίνας γυρνάει, ραντίζει ένα γιακά και λέει στον άντρα ξαφνικά πως πάει κι αυτός ο ήρθε πως ημέρωνε στα γόνατα λιοντάρι. Λιμώνει ένα πουκάμισο κι ο γιος χρόνο ενάμισο στα πόδια της κουβάρι. Κι είχε ένα σιδερωματμό και λίγο υδρότα στο λαιμό. Σαββατοπόγευμα στην άκρη της κουζίνας γυρνάει, ραντίζει ένα γιακά και λέει στον άντρα ξαφνικά πως πάει κι αυτός ο μήνας. Την ώρα που σιδέρωνε της ήρθε να αφιέρωνε σε κάποιον τη ζωή της, που ανέβαινε στη μάντρα της και γνώριζε τον άντρα της με την αναπνοή της. Κι είχε ένα σιδερωματμό και λίγο υδρότα στο λαιμό. Σαββατοπόγευμα στην άκρη εκεί στην πόρτα δύσκολη πατά, απ' τον ειδό τη σταματά κι ανάβει όλα τα φώτα. Και πρέπει να πω έτσι κλείνοντας και αυτό τον μικρό κύκλο τον μουσικό, ότι και πάλι στη γιορτή του Φεγγαριού που μου ακούσαμε πριν λίγο, τα λόγια του Μιχάλη Μπουρμπούλη και η μουσική του Γιώργου Καραμφίλη ήρθαν και συνάντησαν με ένα μαγικό τρόπο τη φωνή σου και την ερμηνεία σου. Και πάλι είναι σαν να ήταν, σαν να είναι για σένα. Μα για μένα το έγραψε. Αφού είμαστε φίλοι και στο Facebook. Εντάξει, άμα είσαστε φίλοι στο Facebook, ναι, νομίζω ότι είναι. Απευθύνθηκε μόνο σε μένα. Να σε ρωτήσω. Με άγνωστο αποδέκτη. Υπάρχει κάτι που μπαίνει πρώτο σαν κριτήριο, αν είναι σωστή και η λέξη κριτήριο, όταν έρχεται ένα τραγούδι στα χέρια σου? Ο στίχος. Ο στίχος, ε. Εναρχήν ο λόγος. Ναι. Κανόνας. Κανόνας. Mm. Όταν ακούς ένα τραγούδι που δεν είναι δικό σου και δεν είναι να το πεις εσύ, τι προσέχεις πρώτα, πάλι το στίχο, πάλι, ε? Και τα δύο. Εκεί προσέχω και τα δύο. Εκεί προσέχεις και τα δύο. Είπες ότι, είπαμε μάλλον πριν, ότι όταν ξεκίνησες με τα ρεμπέτικα. Mm. Παρόλα αυτά, μέσα στα κομμάτια της δισκογραφίας σου, τουλάχιστον προσωπικά δεν αναγνωρίζω
Κανένα. Κανένα. Δεν είναι. Μα δεν γράφονται ρεμπέτικα σήμερα. Δεν γράφονται. Όχι. Ωραία. Επανεκτελέσεις είναι, διασκευές δηλαδή. Παρ' όλα αυτά τα αγαπάς, έτσι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή της παράστασης που είπαμε και πριν για το καλοκαίρι με τις μουσες του ρεμπέτικου. Mm. Ήταν μια φοβερά ατμοσφαιρική. Έτσι. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση ο κόσμος σε ένα γεμάτο θέατρο βράχων που ήταν τόσο προσιλωμένος και άκουγε. Ήταν μοιημένη γι' αυτό. Μοιημέ... δεν νομίζω. Τους πληρώσαμε κάτι παραπάνω. Φωτεινή, δεν νομίζω. Εντάξει, υπάρχει μια δύναμη σε αυτό το, σε αυτό το τραγούδι. Το ρεμπέτικο είναι ιστορία ολόκληρη. Mm-hmm. Ό,τι και να γίνει, οι ρεμπέτικα θα ακούγονται. Mm. Ό,τι και να γίνει. Είναι ο ήχος, είναι η μουσική, είναι οι ιστορίες, είναι όλα η μαζί, εποχή, όλα μαζί. Είναι αυτό, μαζί. Όλος αυτός και ο μύθος μαζί. Έτσι. Που έρχεται. Και τα προπολεμικά και τα μεταπολεμικά ρεμπέτικα είναι μοναδικά δηλαδή στο είδος τους. Μου έκανε εντύπωση, δεν το ήξερα, δεν το είχα προσέξει, ενώ τον παρακολουθώ τον κύριο για τον οποίο θα πω τώρα, ότι είχες ταξιδέψει μαζί με τον Νίκο Ορδουλίδη στην Ισλανδία. Ναι, βέβαια. Δεν το ήξερα. Ναι. Και δώσατε μία παράσταση εκεί. Ο Νίκος είναι... έχει καταγράψει όλα τα τραγούδια του Τσιτσάνη. Έχουμε μιλήσει, έχουμε κάνει συνέντευξη. Ναι. Η δουλειά του είναι... είναι μουσικός δηλαδή, με κεφαλαία γράμματα. Και συνεργαστήκαμε με τον Νίκο και με τα παιδιά από την Πρικυπέσσα και ταξιδέψαμε στην Ισλανδία, παρακαλώ. Απίστε. Για να παίξουμε σε Ισλανδούς. Ναι. Ρεμπέτικα. Και να πούμε ότι προηγουμένως είχε παίξει δικιά του συμφωνική ορχήστρα. Ναι. Σκαλκότα. Σκαλκότα. Πρέπει να ήταν μια συγκλονιστική. Μαγικό πράγμα. Συγκλονιστική εμπειρία. Ναι, ναι. Και να πούμε ότι η δουλειά που κάνει ο Νίκος Ορδουλίδης είναι εξαιρετική. Έχει φέρει το πιάνο μπροστά. Έτσι. Το ρόλο που παίζει το πιάνο μέσα σε αυτό το είδος της μουσικής του ρεμπέτικου. Και Τσιτσάνη, στην Μαργαρόνη, ναι, είχε πιάνιστα. Ναι. Ήταν πράγματα. Τα έμαθα με αφορμή τον Νίκο κι εγώ. Του είχα πει ότι ήξερα ότι είχε έρθει η κιθάρα μπροστά. Το είχα μάθει από τον Δημήτρη Μιστακίδη. Και μετά ξαφνικά έμαθα και το πιάνο. Και είναι ωραίο που είναι και οι δύο αυτοί νέοι άνθρωποι και μας προσφέρουν τέτοιες γνώσεις. Έτσι. Και ανοίγονται και άλλοι ορίζοντες να ακούσουμε. Έτσι. Και λίγο διαφορετικά. Και έτσι. Και ο Δημήτρης Μιστακίδης με τις κιθάρες που παίζουν τα ρεμπέτ, δηλαδή είναι χάρμα. Αυτιών. Και εκεί μια ερμηνεία στο δίσκο στο Εσπεράντο, σωστά, ναι. Δικιά σου. Ναι, έχω ένα τραγούδι. Ναι, πολύ ωραία δουλειά και αυτή. Mm. Και να έτσι κάπως φτάνουμε στο κομμάτι ότι έχω μια αίσθηση ότι όταν έρχονται νέοι άνθρωποι που δημιουργούν, που δεν φοβούνται, που τολμάνε και συνεχίζουν σε αυτούς τους καιρούς, δεν τους λες όχι. Εννοείται. Αναζητώ πάντα τις δουλειές σου. Αυτό το έκανα από παλιά, όχι τώρα. Και βλέπω ότι έχω βρει μια συμμετοχή σου σε ένα δίσκο. Είναι Ορέστης Κολέτσος. Mm-hmm. Ένα καταπληκτικό τραγούδι. Δεν ζει εδώ. Έκλεισα το σπίτι, τώρα στην Αμερική. Ζει στην Αμερική. Ορέστης. Και βρήκα αυτό το τραγούδι στο δίσκο του και λέω. Πώς το ξέρεις και αυτό. Ναι. του μίλησα γιατί μου άρεσε η δουλειά. Mm. Και βρήκα μέσα και από εκεί κατάλαβα ότι αν κάποιος έρθει με μια δουλειά ενδιαφέρουσα, δεν του λες όχι. 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 Εννοείται. Εννοείται. Και με αυτόν τον τρόπο έχεις συμμετάσχει σε αρκετά πράγματα, τα οποία είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Προσπαθώ. Τώρα δεν είμαι σε ηλικία να ξεπουλήσω πράγματα, οπότε ούτε έχω στόχο να κάνω 780 τραγούδια, ας πούμε. Εντάξει. Και αυτά που έχω αρκετά είναι. Αλλά συνεχίζεις να αισθάνεσαι ότι αυτό το κάνεις γιατί σ' αρέσει. Εννοείται. Αλλιώς δεν είχα λόγο να το κάνω. Εντάξει. Δεν είναι θέμα επιβίωσης. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Επιβίωση ψυχικής είναι. Mm-hmm. Και όταν συμπράττω με τέτοιους ανθρώπους, τι άλλο. Να ρωτήσω, τι είναι αυτό που σου δίνει, δηλαδή ποια είναι αυτή η γεύση τελικά. Όταν μετά από μια παράσταση, συντροφιά με αυτούς τους ανθρώπους που τους αγαπάς και σε αγαπάνε, με έναν κόσμο που πραγματικά σε κοιτάει στα μάτια, παίρνω παράδειγμα από μένα. Όταν γυρνάς σπίτι, πώς είναι? Κάνω 2 ώρες να κοιμηθώ. Ναι. Γιατί σκέφτομαι όλο το πράγμα από τη γέννησή του μέχρι το τέλειωμά του. Νιώθεις ότι... Χθες το βράδυ, ας πούμε, ήμασταν στο Αίγιο και εγώ βγήκα έξω και χαιρετούσα έναν ξεχωριστά.
Και μου λένε, αύριο θα είσαι πρώτο σέλιδο στην τοπική εφημερίδα και θα σου τη στείλουμε. Μα λέω, αυτό κάνω. Δεν πάω ποτέ στα καμαρίνια, δεν με ενδιαφέρει. Να κάνω τι, ταβανοθεραπεία. Ναι. Όποιο έχει έρθει στα live το ξέρει, ναι. Μα εκεί είναι η θέση μου, νομίζω, και η θέση του κάθε ανθρώπου που κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό είναι και σημαντικό, και το είπαμε και στην αρχή και θα το επαναλάβουμε, γιατί μπροστά σα έχετε. Εγώ έχω ένα πρόγραμμα εδώ μέχρι τις 23 Μαρτίου που θα πάτε. Πού δεν θα πάτε? Παντού. Τι να πω, από πού να ξεκινήσω? Γιάννενα, Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Καλαμπάκα, Ξάνθη, Κομωτινή, Λαμία, Νάουσα, Βόλο, Ζάκυνθο. Κύπρο. Παντού. Έτσι πρέπει. Νιώθεις ότι έχεις μια υποχρέωση σε όλο αυτόν τον κόσμο να σταθείς δίπλα του? Η κυρία είναι πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η μουσική και το θέατρο είναι δύο πράγματα που μπορούν να τους βγάλουν λίγο από τη λάσπη όλους τους ανθρώπους. Γιατί εμείς περνάμε καλά παίζοντας μουσική, έτσι, τραγουδώντας. Κάποιοι άνθρωποι ζουν με 200 ευρώ το μήνα. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά και το μόνο που μπορούμε εμείς να τους δώσουμε είναι αυτό, αυτή την ψυχική ανάταση. Δεν κυβερνούμε τον κόσμο, mm-hmm. το κράτος μας, τη χώρα μας. Αλλά αυτό που μπορούμε να τους δώσουμε, να τους το δίνουμε απλόχερα. Για να σταθούν. Και είναι σημαντικό και σε ευχαριστώ και σε ευχαριστούμε όλοι. Πάμε μουσικά. Και θα γυρίσουμε με λίγο θέατρο. Όλα τα άλλα ήταν κομμάτια από εσένα, ναι. Αυγουστιάτικο μπουρίνι με να βάγισε. Ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει ήσουν εσύ. Κράτησε όσο μια δύση για να ανατολή. Όλα τα άλλα ήταν κομμάτια από εσένα, ναι. Είσαι στο κόρμι σαράκι, είσαι τρέλα μου. Ό,τι ζω μετά από σένα μου το κυνηγά. Το διώχνεις, το ρίζεις και μου το σκορπάς. Ό,τι ζω μετά από σένα μου το κυνηγάς. Μου το διώχνεις, το ρίζεις και μου το σκορπάς. Εσύ ξυπνήσες φως μου και δεν κράτησε. Ένα, ένα, δύο, δύο αριθμοί απλώς. Άλλη αλήθεια δεν ξανάβρα, με σημάδεψες.
δύο-δύο αριθμοί απλώς. Άλλη αλήθεια δεν ξανάβρα, με σημάδεψε. Πηγαίνοντας προς το τέλος, δυστυχώς θα πω εγώ, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε, Φωτεινή, σε αυτό που κράτησε περίπου 1,5 χρόνο, που όταν άκουσα ότι θα συμμετάσχει σε μία μουσικο-θεατρική παράσταση, λέω, μπα, αποκλείεται, κάτι δεν έχω καταλάβει. Κι εγώ έτσι είπα.
Γυναίκες. Με παράταση, παράταση, παράταση και ξανά. Ναι, παίχτηκε ένα χειμώνα και λίγο ακόμα. Πήγαμε και στο φθινόπωρο ξανά. Και στην Κύπρο και στη Θεσσαλονίκη. Αναστασία Μουτσάτσου, Μυρτώ Αλικάκη. Αναστασία Μουτσάτσου στα κείμενα. Ναι. Μυρτώ Αλικάκη, αφηγήτρια και νομίζω ήταν απίστευτη. Και βάλαν και μένα εκεί πέρα ως γλάστρα. Και πρόζα, Φωτεινή Βελισσιώτη, και πρόζα. Ας όψε τη Ελένη Γκασούκα που σκηνοθέτησε το έργο, που με έβαλε σε μια διαδικασία. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Δεν γίνεται να μην το ήταν πούμε. Ήταν πολύ δύσκολη στην αρχή. Εγώ είπα τα παρατάω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Αλλά νομίζω ότι σχωστώ πολλά της Ελένης, γιατί με βοήθησε όσο δεν μπορεί να φανταστεί και στην παρουσία μου την άλλη, στις διάφορες σκηνές. Ναι, ναι, ναι. Θα ευχαριστήσω την Μυρτώ για την υπομονή της, που εγώ και η Αναστασία, εγώ δηλαδή τουλάχιστον, ήμουν εντελώς άσχετη. Είχε τέτοια υπομονή και μας περίμενε μέχρι να ξεπάρουμε, όπως λέω εγώ. Να είναι καλά, γιατί είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Εντάξει, με την Αναστασία κάνουμε παρέα πλέον πολύ. Ήτανε πάντως μεγάλη, καλή παρέα. Σου λέω, όταν το πρώτο άκουσα, λέω, μπα, δεν έχω καταλάβει καλά. Και εγώ δεν είχα καταλάβει. Τι με περίμενε. Και ήρθα. Μου έκανε, ήταν εξαιρετική η παράσταση. Αφορούσε, δεν αφορούσε μόνο τις γυναίκες. Όχι, να το πούμε αυτό. Προφανώς, όχι. Μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και μου άρεσε που σε είδα και σένα σε αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και εμένα στον απολογισμό, στον δηλαδή. Αυτό. Αυτό λέω, ότι ήταν μεγάλη η κούραση, γιατί ήμουν εκτός όλων αυτών των πραγμάτων. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν θαυμάσιο. Τι να πω. Όταν ο απολογισμός είναι όμορφος και γλυκός και ευχάριστος για αυτά που κάνεις, τότε κάτι έχεις κάνει καλά. Ναι. Και αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι φτάνουμε δυστυχώς στο τέλος. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που κάνατε μια στάση εδώ στο Ραδιομέγαρο, ανάμεσα σε όλες αυτές τις εμφανίσεις σας σε όλη την Ελλάδα. Να συνεχίσετε έτσι να πηγαίνετε παντού, να έχετε το κουράγιο και τη δύναμη και τις αντοχές. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ που με τιμήσατε και μας τιμήσατε απόψε. Εμείς ευχαριστούμε το ήθελα πάρα πολύ. Για την υπέροχη ζεστή βραδιά, γιατί ομολογουμένως στις 6.30 που ήρθαμε, ακόμα ήμασταν κάπως. Αλλά μας έφτιαξε. Δήμητρα, να είσαι καλά. Να είστε καλά. Και νομίζω ότι εκφέρω τα ευχαριστώ όλων, όλων πραγματικά, που νιώσαμε έτσι σπίτι. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Η Έρτη είναι σπίτι. Είναι. Σωτήρης θέλει κάτι να πει. Και τους τεχνικούς θέλουμε να ευχαριστήσουμε. Πάντα τους ευχαριστούμε. Χωρίς αυτούς τίποτα δεν βγαίνει στον αέρα. Που είναι τόσο κοντά εδώ πέρα. Κωστής Γιανακόπουλος, Θεοδωρακόπουλος. Θα ανταμώνουμε έτσι όμορφα, με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ωσπου να γίνει κάποτε στη γη
πως έμαθες το μυστικό και δεν μου λες τον τρόπο για τη μοιραία κίνηση και την ανατροπή. Ξέρεις για τα όνειρα και πίκρα τι σημαίνει για αυτά που διάλεξε κανείς και το μυστικό και λες πως ζει στον ουρανό με μια φωτιά σβησμένη ώσπου να γίνει κάτι.